Με το παρόνομο σχέδιο, συμβόλαιο ή σύμβαση μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔΟ στο ελληνικό ΑΕ, στερείται τις τελευταίες ανάσες σε ελεύθερους χώρους, σε γυαλούς και παραλίες από τους κατοίκους ευρύτερα του λεκανοπεδίου, επιδεινώνοντας συνολικά τη ζωή τους για να βρουν χρυσοφόρα διέξοδο τα κεφάλαια των επιχειρηματικών ομίλων. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται το έγκλημα ενάντια στην αξιοποίηση του ελληνικού για τις ανάγκες του λαού και σήμερα δίνεται τη ληξιαρχική πράξη θανάτου για ένα πνεύμονα, τον τελευταίο μεγάλο ελεύθερο χώρο ανάσας, που έχει ανάγκη ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αδόμητο ακίνητο στην Ευρώπη. Τρεις φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος του Μονακό και σχεδόν δύο φορές του Central Park στη Νέα Υόρκη. Περιλαμβάνει τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά σε πλήρη λειτουργία με αθλητικές και επιμέρους κτηριακές εγκαταστάσεις για αναψυχή και αθλητισμό που θα στερήσετε στους κατοίκους. Το νέο έγκλημα που ετοιμάζεται από τη σημερινή κυβέρνηση σε βάρος του λαού έχει τη στήριξη και ψηφίστηκε σε όλες τις φάσεις από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ. Άλλωστε, η παραχώρηση του ελληνικού φέρει τη σφραγίδα όλων των αστικών κυβερνήσεων, ενώ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνιζόσαστε για το ποιος θα είναι ο ικανότερος να θυσιάζει στο βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού, και αυτό κάνετε. Είσαστε υποκριτές, γιατί το παρουσιάζετε ότι είναι σε όφελος του λαού και με φιλοπεριβαλλοντικό μανδύα, ενώ δεν προστατεύετε το περιβάλλον. Για να υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική επένδυση, χρειάστηκε από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις να νομοθετήσετε το ειδικό δίκαιο της επένδυσης, ρυθμίζοντας τους όρους και νομοθετώντας αποκλειστικά για το συμφέρον των επενδυτών. Πόσο φτηνά θα αγοράσουν τη γη, σχεδόν τσάμπα, και τις υποδομές, πώς θα εξασφαλίσουν φτηνή χρηματοδότηση από το κράτος, τι φοροαπαλλαγές θα έχουν, τι επιδοτήσεις και προνόμια, πώς θα έχουν φτηνή και ευέλικτη εργατική δύναμη αντλώντας δισεκατομμύρια κερδών. Πληθώρα οι νέες παρεκκλήσεις από ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη επικράτεια. Όλη η επένδυση του ελληνικού είναι μία παρέκκληση, όταν την ίδια στιγμή βασανίζονται και χαρατσώνονται λαϊκές οικογένειες για ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποχαρακτήρισε την έκταση αποδασική για να μην επιδράσει ανασταλτικά στους επενδυτές. Επιτάχυνε τις διαδικασίες έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων με μπόλικες εκπτώσεις, τόσο οικολογήσαστε, και της έκδοσης οικοδομικών αδειών στο ελληνικό με fast-track διαδικασίες, για να κουκουλώσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή των ουρανοξυστών, των εμπορικών κέντρων, του καζίνο κλπ. Δηλαδή, από την κατασκευή μιας νέας ιδιωτικής πόλης μέσα στην πόλη. Και Νέα Δημοκρατία σήμερα για την περιβαλλοντική άδεια επιβάλλει απόφαση μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες. Εάν παρέλθει το διάστημα αυτό, η διαδικασία αδειοδότησης προχωρά αυτοδίκαια, χωρίς κανέναν περιορισμό. Ακόμα χωροθετήθηκε καζίνο εντός του αστικού ιστού από το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με φορολογικό συντελεστή κερδών 8 με 12%. Αυτό σημαίνει ότι η Λάμδα μόνο από τα έσοδα παραχώρησης και λειτουργίας του καζίνου θα μπορεί να χρηματοδοτήσει τα υπόλοιπα έργα της επένδυσης. Αυτή είναι η ανάπτυξη που οραματιζόσαστε, κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Και η σημερινή σύμβαση λύνει παραπέρα τα χέρια του επενδυτή, αφού η Λάμδα ΑΕ θα έχει την πλήρη κυριότητα του 30% της έκτασης και το δικαίωμα εκμετάλλευσης σαν να είχε την πλήρη κυριότητα στο υπόλοιπο 70% της έκτασης. Η κερδοφορία δεδομένη και με το νέο αντεργατικό τερατούργημα που βάζει τα φόπλακα στο 8ωρο και την κυριακάτικη αργία με απλήρωτες υπερορίες και τόσα άλλα, δίνει όλο και περισσότερα εργαλεία στο κεφάλαιο για να αυξάνει ακόμα πιο στεγνά την εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Έτσι είναι, σκλαβιά στην εργατική δύναμη και συγκέντρωση της γης στους ομίλους. Να, γιατί χρειάζεται ενίσχυση των αγώνων του ταξικού κινήματος για να αποτινάξουν όλες τις αλυσίδες που περνάνε όλες αυτές οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και να επιβάλλουν το δίκαιο του λαού. Και εμείς εκεί είμαστε μπροστά και πρωταγωνιστές.